Να ακούσουμε Βασίλη Μπαλατσό με τα στοιχηματικά tips. Για πάμε. Να το φέρουμε λίγο νωρίς αυτή τη φορά, γιατί και εγώ είμαστε. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα. Πώς είσαι? Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Βγήκε και το σημείο που είχαμε εδώ στο Μαρόκο, οπότε όλα καλά. Α, είχες Επιστρέψαμε δώσει... στον δρόμο των επιτυχιών. Μην μου πεις ότι είχες δώσει νίκη Μαρόκου, δεν θα το πιστέψω. Όχι, άντερ 7,5 τελικές στην εστία και έγιναν 6, 3 από κάθε ομάδα, μια χαρά. Χθες, φουλ ψαγμένα στοιχήματα από χθες. Έχει δώσει ρεστάρι. Φοβερό! Πώς σου ήρθε αυτό? Πώς το έχεις ψάξει, πώς σου πήγε το μυαλό? Σκέφτηκα, το Μαρόκο είναι μια ομάδα όπου για να της βάλεις γκολ πρέπει να γίνει κάποια συναστρία και να σε ευνοήσει η τύχη, επειδή ναι, δεν δέχεται επειδή είναι τυχερή. Θα είσαι τυχερός άμα της βάλεις. Ναι. Έχει φάει ένα γκολ και αυτό τον γκολ από το στο μάτς με τον Καναδά. Ναι. Και έχει καταφέρει να κρατήσει στο 0 Κροατία, που βρίσκεται και αυτή στα ημιτελικά, Βέλγιο, Πορτογαλία, το έκανε τώρα, και πιο πριν έχει την Ισπανία. Έχει τρομερή ανασταλτική λειτουργία. Από την άλλη, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος και αυτή δεν δέχεται εύκολα γκολ. Δηλαδή και τον γκολ που δέχτηκε τώρα και έκρινε τη μοίρα της, ήταν από άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα. Για μένα έχει τεράστια ευθύνη. Έχει χάσει 3-4, Βασίλη, το Μαρόκο. 3-4 έχει χάσει. Οι τρεις τελικές. 3-4. Ακριβώς, οι τρεις τελικές. Μέσα είναι. Άρα... Σε πειράζει, ρε Βασίλη, σε πειράζει. Άρα απόλυτη δικαίωση. Να σου πω, ο Ενεσίρη σου θύμισε λίγο Χαριστέα. Ή ο Ρικάρντο σου θύμισε λίγο. Και τα δύο. Και ο Κριστιάνο μου θύμισε τον Κριστιάνο. Ο Κριστιάνο δεν είχε χάσει στο μάτς στο τελικό με την Ελλάδα τόσο σημαντική ευκαιρία όσο σήμερα στο 91ο λεπτό. Αναφέρομαι ο παλιός... και μετά το μάτς. Ναι, στα κλάματα και αυτά. Εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά και για μένα δεν είναι, δεν είναι ούτε για κοροϊδία. Συμφωνώ ούτε... απολύτως. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός. Αν είναι δυνατόν. Έτσι, δηλαδή, αλλά τέτοια ευκαιρία ο Κριστιάνο. Ναι. Τελειώνει με αποτυχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε παγκόσμιο κύπελλο τελειώνει με αποτυχία. Θύμησε μας τι έχεις δώσει για το βραδινό, για το Γαλλία-Αγγλία. Λοιπόν, το σημείο που είχα προτείνει είναι το goal-goal σε συνδυασμό με το over 2,5 σε τιμή 2,35. Και είχα δώσει και σαν fan bet να σκοράρει ο Ολιβιέ Ζιρού, ο πρώτος σκορ, θυμίζουμε, στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, με απόδοση 3,45. Πάντα να πούμε και μερικά έτσι στοιχειάκια που έχουμε από τη SofaScore. Η Αγγλία έχει σκοράρει 12 γκολ, η Γαλλία 9. Η Αγγλία έχει δεχτεί 2 γκολ, η Γαλλία 4. 65% κατοχής μέσω όρο η Άγγλοι, 58% η Γάλλοι. 2,8 μεγάλες ευκαιρίες ανά αγώνα η Άγγλοι, 3,3 η Γάλλοι. 10,8 φάουλ ανά αγώνα η Αγγλία, 6,3 η Γαλλία. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η βαθμολογία του στη SofaScore, που ξέρεις... ουσιαστικά, ρε παιδί, μαθρίζει όλα τα στατιστικά και βγάζει μια βαθμολογία και δίνει 7,11 στην Αγγλία και 7,08 στη Γαλλία. Δηλαδή, οριακά λίγο παραπάνω είναι την Αγγλία. Mm-hmm. Μάλιστα. Σου είχε έρθει κάποια άλλη έμπνευση της τελευταίας στιγμής για το Αγγλία-Γαλλία? Όχι. Προλαβαίνουμε. Δεν. Τα σημεία μας τα δώσαμε. Επιμένουμε σε αυτά. Το έχω πει ότι πάντα επιμένουμε στα λάθη μας και προχωράμε. Είχα δώσει τις αποδόσεις που ήταν πριν το μάτς της Βραζιλίας για κατάκτηση. Όπου η Βραζιλία ήταν το πρώτο φαβορή και έμεινε εκτός από την τελευταία Κροατία. Τώρα, και ήταν δεύτερη Γαλλία. Τώρα, με βάση αυτά τα δεδομένα, πρώτο φαβορή έχει ανέβει η Αργεντινή. Προφανώς. Η Αργεντινή είναι στο 2,50 στην Όβιμπετ και ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία. Οι δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν τώρα για το τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Βασιλή. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, θέλω να το ρωτήσω. Για πες. Αν έχει σκόρερ από Αγγλία, πιθανό να μας δώσει, και αν έχει τίποτα έτσι σε corner, σε foul, ξέρεις, αυτά τα ωραία τα fanbase. Εγώ σήμερα θα έπαιζα Maguire σκόρερ, να ξέρεις. Πού το είδες αυτό, ρε. Ναι, από καλό. Corner. Καλό. Maguire. Βέβαια. Harry Kane, έχεις σταματήσει να πιστεύεις? Όχι, θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε στον αφανή ήρωα Harry Kane, όπου δεν πειράζει, ας μην τα βάζει αυτός, ανοίγει φόρους, παίζει ξύλο με τους αμυντικούς, δίνει τις ασίστ, έχει τρεις ασίστ μέχρι στιγμή. Δεν είναι ο Ζήσης Βρίζας ο Harry Kane, Βασίλη. Δεν είναι ο Ζήσης Βρίζας. Αυτά είναι οι Ζήσης Βρίζας. Αν στο τέλος πάρει το τρόπαιο, ας το λέμε και Ζήση Βρίζας, το λέμε και όπως θα το πούμε. Αυτή η περιγραφή που έκανες είναι Ζήσης Βρίζας. Ανοίγει χώρο, μαρκάρι, πρεσάρι. Μα αυτό το κάνει. Μα αυτό το ποδόσφαιρο είναι ένα. Τα έχει αυτά σε όποιο επίπεδο και να το παίξεις.
Είτε είσαι ο Χάρι Κέιν, είτε είσαι ο Βρίζα. Άρα λες για λοιπόν, Κέιν σήμερα σκόρερ. Το βλέπεις. Θα πήγαινα πιο πολύ σε κάποιο περιφερειακό και πάλι. Θα πήγαινα στο... Εγώ Σακά θα σου έλεγα. Σακά. Assist Κέιν, γκολ Σακά. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη και η δύναμη που έχει στα χαφ η Αγγλία. Είχα χτες μια συζήτηση σχετικά με τον Μπέλιγχαμ και την τρομερή του εξέλιξη, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο story από τον καιρό που ήταν στις μικρές ομάδες της Εθνικής. Ένα τρομερά σεμνό παιδί με πολύ σεμνούς γονείς. Είχε μια πρόταση για να πάει στην Dortmund από όταν ήταν ακόμα νεαρός και θα μπορούσε να υπογράψει και να πάρουν οι γονείς του κάποια χρήματα και όχι η ομάδα του, η Birmingham. Οι γονείς του όμως είπαν να υπογράψει πρώτα με την Birmingham για να πάρει λεφτά και η ομάδα. Είχε δώσει τρομερά δείγματα στο St. George's Park εκεί που ήταν στο κέντρο της Εθνικής Αγγλίας, με όλες τις μικρές εθνικές. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που τα βλέπεις να γίνονται, τα βλέπεις να εξελίσσονται το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Rice και ο Bellingham είναι δύο παίχτες οι οποίοι θα μας απασχολούν για πάρα πολλά χρόνια στις μεγάλες οργανώσεις. Είναι αυτά τα δύο τρίτα του άξονα της Αγγλίας, έχουν και την απαραίτητη φρεσκάδα αλλά και ποιότητα. 23 ο Ράις, 19 ο Μπέλιγχαμ και όπως είπες εσύ, το μέλλον είναι μπροστά τους και τα λεφτά που θα δαπανηθεί για τον Μπέλιγχαμ θα είναι πολλά. Και θα ήταν και Μουσιάλα μαζί τους αν είχε επιλέξει Αγγλία. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε επιλογές αυτές. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ας πάμε όμως τώρα στο προγνωστικό μας, επειδή έχουμε μάτς την Τρίτη. Έχουμε το πρώτο εκ των δύο ημιτελικών. Θα κλειδώσω το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της 18ης Δεκεμβρίου. Η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Κροατία. Η Κροατία έχει δείξει πως όποιος την αμφισβήτησε έπεσε σε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Όπως είχα πει και σε κάποια ανύποπτη στιγμή από τη φάση των ομίλων, όπου διάφοροι κάναν λόγο για μια ομάδα γερασμένη και δεν έβλεπαν όλη αυτή την ανοικοδόμηση που έχει, τα νέα πρόσωπα. Όμως είναι από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις μαζί με το Μαρόκο. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο να πάμε τις ομάδες στους ημιτελικούς. Ας μην είναι τόσο εμπορικές. Όμως όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Εγώ πιστεύω και το έχω πει εδώ και αρκετές εκπομπές ότι είναι η Αργεντινή η ομάδα που πιστεύω θα το πάρει στο τέλος. Θα τη στηρίξω και στον ημιτελικό και η επιλογή μου είναι ο Άσος σε συνδυασμό με το over 1,5 σε τιμή 2,5 στην Όβιμπετ. Ναι. Η Αργεντινή σχεδόν σταθερά βάζει 2 γκολ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς και σχεδόν σταθερά τρώει και όλα. Οπότε. Ναι. Πώς έπεσε η απόδοση ο Άσος? Άρα 2-2 στα πέναλτι Κροάτες. Γιατί οι Κροάτες μόνο στα πέναλτι προκρίνονται. Άρα Fanbet τελικό σκορ 2-1. Ορίστε. Δίνει και σκοράκι. Και 2-1. Γιατί πάντα μας αρέσουν τα τελικά σκορ. Έτσι. Μπράβο ρε Βασίλη. Ωραία. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ Βασίλη. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.